Κρίσιμο είναι αυτό το διάστημα για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, καθώς οι προεκλογικές περιοδίες των υποψήφιων πρόεδρων της παράταξης συνεχίζονται και εντείνονται. Σε αυτό το πλαίσιο, στη Ζάκυνθο και με φόντο τις θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο του νησιού Άγιο Διονύσιο, αναμένεται να βρεθεί το επόμενο διάστημα ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και εκ νέου υποψήφιος Νίκος Ανδρουλάκης. 23 του μήνα θα παραστήσει θρησκευτικές εκδηλώσεις και συνέχεια θα έχει και μια συνάντηση με τα στελέχη και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ σε 8.30 ώρα στη Λέσχη ο Ζάκυνθος, όπου θα μιλήσει στα στελέχη και θα συναντηθεί και θα ανταλλάξει μαζί τους απόψεις για το μέλλον του κινήματος. Στο νησί παρευρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες ο επίσης υποψήφιος για την Προεδρία και βουλευτής Ηλίας Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος αναφέρθηκε στο όρομά του για το ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος περιμένει από το ΠΑΣΟΚ να αρθρώσει έναν διαφορετικό λόγο, περιμένει από το ΠΑΣΟΚ να λάβει την πρωτοβουλία να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη που θα είναι εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση του τόπου. Άρα, παρά τις κακές συνθήκες λόγω καλοκαιριού, μεγάλο ενδιαφέρον και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι στις 6 Οκτωβρίου θα υπάρχει μαζική συμμετοχή και αυτό θα είναι ένα δυνατό μήνυμα. Ο κύριος Κατρίνης, εκτός των άλλων, μίλησε για τους στόχους της παράταξης σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη δημόσια υγεία αλλά και τη στήριξη της νέας γενιάς. Νομίζω ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να έχει σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, βεβαίως τις κόκκινες γραμμές στα εθνικά μας θέματα, τη στήριξη της νέας γενιάς και αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Νωρίτερα, μέσα στο καλοκαίρι στη Ζάκυνθο, είχε περιοδεύσει και ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Παύλος Γερουλάνος. Το ενδιαφέρον της παράταξης για το νησί του Ιωνίου είναι έντονο, με φόντο την προεκλογική περίοδο, λίγο πριν την εσωκομματική κάλπη του Οκτωβρίου.